δεν ευθύνεται το Υπουργείο και η διοίκηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από το Βήμα της Βουλής, επισημένοντας ότι οι θέσεις μένουν κενές λόγω των άγωνων προκηρύξεων. Η ιδέα ότι με ευθύνη των διοικήσεων ή του νοσοκομείου ή της υγειονομικής περιφέρειας ή του Υπουργείου Υγείας υπάρχουν αυτά τα κενά δεν είναι αληθής, αγαπητέ. Προκηρύξεις γίνονται διαρκώς και για μέλη ΔΕΠ και για γιατρούς του ΕΣΥ και για νοσηλευτές και για λοιπό προσωπικό. Δυστυχώς κατά κανόνα αποβαίνουν άκαρπες. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντιχάκης υπερτόνισε τους λόγους που παρετούνται οι γιατροί και αποψηλώνεται η κλινική, η οποία εκτός από τα περιστατικά της Κρήτης καλύπτει όλο το Νότιο Αιγαίο, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη την νοσηλεία αφού έχει απομείνει μόνο ένας παιδοψυχίατρος. Καλούνται να εφημερεύουν μέχρι και μέρα παραμέρα χωρίς ρεπό, χωρίς δυνατότητα να πάρουν άδεια, χωρίς δικαίωμα να αρρωστήσουν. Να τεχνιέντος πώς μειώνεται η προσφορά. Ενώ υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής νέων γιατρών που περιμένουν έως και 12 χρόνια για να εκπαιδευτούν ως παιδοψυχίατροι. Η πραγματοποίηση νοσηλείας στην παιδοψυχιατρική κλινική με τις παρούσες συνθήκες κρίνεται επικίνδυνη, εφόσον είναι αδύνατον και παράνομο ο ένας και μοναδικός παιδοψυχίατρος να εφημερεύει διαρκώς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μετά την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Συντιχάκης, αναφέρθηκε σε μια σειρά προκηρύξεων για το Παγνή, όπου αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων από τον ΑΣΕΠ. Με τον βουλευτή να του απαντά ότι εδώ και χρόνια δεν έχουν βγει προκηρύξεις για την παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Για την περίοδο 2020 έως και σήμερα, κατόπιν σχετικών εκκλητικών αποφάσεων, προκηρύχθηκαν συνολικά 10 θέσεις ειδικότητα ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων στο νοσοκομείο της 7ης Υπεκρήτης. Για την ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, από τις 8 απέβησαν άγονες. Και πραγματοποιήθηκαν 2 διορισμοί στο Ανεμιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, εκ των οποίων μία, όπως σας είπα, καλύπτει από υφιστάμενο προσωπικό. Παραπάνω από 2 χρόνια έχει να βγει προκήρυξη θέσεων για την παιδοψυχιατρική. Φλεβάρι του 2021 για 2 επιμελητές Β, είχε βγει άγονη τότε, δεν είχε προσληφθεί κανείς, και η επόμενη ήταν τον Απρίλιο του 2023, προεκλογικά, 2 επιμελητές Α.